Ο Βιτζέντζο Λάντσια ήταν ένας πολύ γρήγορος οδηγός αγώνων αρχικά και μετέπειτα ιδρυτής της ομώνυμης μάρκας κατασκευής ιδιαίτερων αυτοκινήτων. Πολλές δημιουργίες του έχουν αφήσει εποχή, όπως η Αουρέλια, η Φλαμίνια, η Θέμα, η Φούλβια αργότερα και άλλες. Τη δεκαετία του 1980 η Λάντσια ανέλαβε να εκπροσωπήσει τον γκρουπο Fiat στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και εκεί μεγαλούργησε αρχικά με τη Stratos, ένα αυτοκίνητο σταθμός που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί για να συμμετάσχει σε αγώνες. Την διαδέχτηκε η επίσης επιτυχημένη 037 Rally, η Delta S4 και το 1987 η Σκυτάλη πέρασε στις Delta και σάρωσε αγώνες και τίτλους μέχρι αρχές του 1990. 11 παγκόσμιοι τίτλοι ήταν ο απολογισμός για τη Λάντσια. Και ύστερα, σιγά σιγά η Λάντσια άρχισε να υποχωρεί στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά τις πωλήσεις και στην ουσία εγκαταλείφθηκε, με την ελπίδα να αναβιώσει. Αυτή η χρυσή εποχή των Rally εκπέμπει μια μοναδική ακτινοβολία θαυμασμού και νοσταλγίας. Ευτυχώς αναβιώνει κάθε χρόνο στην Ιταλία σαν rally meeting χάρη στον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή rally του 88 και 89, Μίκη Πιαζιόν και τρεις φορές νικητή του rally Ακρόπολης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στην έκθεση της Βιτσέντζα, προσκεκλημένη από τον πολύ αγαπημένο φίλο και δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή rally Μίκη Πιαζιόν. Κάθε χρόνο λοιπόν οργανώνει το rally meeting. Μέσα στις αίθουσες εκτίθενται μοναδικά αυτοκίνητα με τεράστια ιστορία στους αγώνες. Αυτούς τους μαγικούς αγώνες εκείνη τη χρυσή εποχή που έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally. Ciao, Miki. Kirio. Kirio. Very good souvenir is, as you know, as everybody knows, has been my favorite rally. I won, I don't know how many times, so many times, and I've been in the podium much more. So I would like to be back under the Acropolis to see the stars. But I'm very happy that somebody of you, this friend of mine, Kirio, Kirio Vardino Yanis. No, Kirio. This is my driver. No. Kirio Vardino Yanis and Kirio Arkentis. Il manager. El manager. No, it's nice to have you here, and I hope in the future to have more people from Athens or from rally passion in Greece. Πάντοτε υποστήριζε το Ράλι Ακρόπολης το αγαπημένο του και τον πείραζα του λόμπα παντού από τα ίδια λες και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία. Και όταν πήγα κάποτε στον Πασάντο Γκράβα με τα παιδιά μου στο γραφείο του, είχε μόνο μία φωτογραφία από το Ράλι Ακρόπολης. Ο Μίκης είναι αληθινός πάντα. Ένας είναι ο Μίκης, ένας θρύλος, ένας μύθος. Πολύ καλά. If I have an invitation for the Acropolis, also for the historical rally, it will be a pleasure for me to be back to enjoy your country that is my favorite. Τη δεκαετία του 1960 και αρχές του 70, η Λάντσια συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι όπως και η Fiat, και ας ήταν κατά την ίδια ομπρέλα. Η Fulvia, αυτό το ξεχωριστό σχεδιαστικά αυτοκίνητο, Fulvia AKF όπως ήταν πλήρως το όνομά της, διαδέχτηκε η Λάντσια Stratos. Ένα αυτοκίνητο το οποίο γεννήθηκε από λευκό χαρτί μόνο για αγώνες, ενώ όλα τα άλλα ήταν αυτοκίνητα παραγωγής που διασκευάστηκαν για αγώνες. Ήταν τρομερά δύσκολο να οδηγηθεί, γιατί φιλοξενούσε στο πίσω μέρος τον κινητήρα της Ferrari, τον εξακύλυντρο. Όταν πατούσε στον γκάζι, τα μούτρα ελάφρυναν, έχανε στο τιμόνι. Είχα την τιμή να τρέξω με αυτό το αυτοκίνητο, τη Λάντσια Stratos που είχε φέρει ο Σιρόκο στην Ελλάδα. Μεγάλη ιστορία στα ράλι, με παγκόσμιους τίτλους, νίκες σε αγώνες, οδηγημένη από πολλούς οδηγούς, ονόματα θρύλους. Η συγκεκριμένη είναι του Τόνι Φασίνα το αυτοκίνητο και διαδέχτηκε τη Λάντσια Stratos η 037 και μετά η S4 για να φτάσουμε στην Delta σε όλες τις εκδόσεις της, σαν 4 Wheel Drive το 87, η Integrale 8 Valve το 88, 16 Valve το 89 και τέλος 92 που πλέον αποχώρησε από τους αγώνες σαν Deltona, εκείνη ξέρετε με το μικρό φτερό πίσω στην οροφή πάνω από το πίσω τζάμι. Τα 124 τα Spider της Fiat τα διαδέχθηκε το Miraffiori, Miraffiori Abarth, ήταν η αγωνιστική ομάδα που έτρεχε τα αυτοκίνητα του γκρουπο Fiat. Αποχώρησε οριστικά μετά το Miraffiori η Fiat σαν κατασκευαστής από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι και ακολούθησε φυσικά όπως είπα όλες οι εκδόσεις στο Λάντσια. And what is your best memory for Rally Acropolis in Greece? Rally Acropolis was my favorite rally because it was very, very difficult, very hard. And it was one of the rally where it was important to be very, very fast, but in the same time to have a good strategy and vision of the competition in order to save the car for the last days, because it was so long, much longer than now.
my mentality of rally driver was to be very competitive in the long rallies and in the very difficult rallies. That's why Acropolis has been my favorite. Εδώ βλέπουμε μια ειδικά διασκευασμένη Lancia Stratos στο Group 5, η οποία είχε συμμετάσχει το 1977 στον αγώνα γύρος Ιταλίας με οδηγό τον Σάντρο Μουνάρι και συνοδηγό τον Πιέρο Σοντάνο. Το αυτοκίνητο είχε καταλήψει από πρόβλημα στον κινητήρα και είναι ειδικά διασκευασμένο γιατί τότε που γινόταν αυτός ο αγώνας, τα αυτοκίνητα ταξιδεύαν κανονικά στους δρόμους για να φτάσουν στην επόμενη πόλη και μέσα στην πίστα που διέθετε να κάνουν ένα αγώνα ταχύτητας. Και μετά πάλι συνέχισαν στην επόμενη πόλη, γυρνώντας όλη την Ιταλία και επισκεπτόμενοι όλες τις πίστες που διέθεταν η κάθε πόλη που θα ταξιδεύανε. Γι' αυτό το λόγο το αυτοκίνητο ήταν σύνομο να κυκλοφορεί στον δρόμο, αλλά ταυτόχρονα και έτοιμο να κάνει κορυφαίους χρόνους μέσα στην πίστα. Σε πολλά αυτοκίνητα στην έκθεση υπήρχε αυτό το αυτοκόλλητο. Φόρτσα Τιζιάνο, δυνατά Τιζιάνο. Ο Τιζιάνο Σιβιέρο ήταν ο συνοδηγός του Μίκη Μπιαζιόν σε όλη την καριέρα του. Και δυστυχώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τώρα είναι στο νοσοκομείο. Και εμείς από τη μεριά μας, γιατί είναι αγαπημένος φίλος, έχουμε ζήσει μαζί τους αγώνες. Τιζιάνο, γρήγορα κοντά μας, δυνατός και υγιής. Η εξέλιξη λοιπόν, η αγωνιστική εξέλιξη της Lancia ξεκίνησε με τη Fulvia KF, πέρασε στη Stratos, ήρθε στη 037, στην ουσία ένα πρωτότυπο με τον κινητήρα πίσω και την κίνηση πίσω και πέρασε μετά στην τετρακίνητη Lancia Delta S4, που εκεί ήταν βέβαια και το τέλος του Group B. Αντίπαλοι σε αυτή την κατηγορία ήταν η Peugeot με το 205 TAF16, αλλά και η Audi που έφερε την επανάσταση με το Quattro. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα μαζί έχουν γράψει μοναδικές ιστορίες, με νίκες, με θέαμα, είτε σε άσφαλτο είτε σε χώμα, από τη Σουηδία μέχρι το μακρινό Σαφάρι, από το Ράλι Ακρόπολης το δικό μας μέχρι την Πορτογαλία, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αυτή ήταν η Lancia, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Στους ασφάλτινους αγώνες, η Lancia, στους μπροστινούς τροχούς, έβαζε αυτά τα ταψιά, θα τα ονομάσω, που ήταν από ανθρακονήματα, για να διοχετεύουν πολύ αέρα στα μπροστινά φρένα, ώστε να αντέχουν την καταπώνηση και τις τεράστιες θερμοκρασίες που αναπτύσσονταν. Και φτάνουμε στη Lancia Delta S4. Ήταν ένα αυτοκίνητο του Group B, όπου τελείωσε η καριέρα αυτών των αυτοκινήτων μετά τον τραγικό θάνατο των Χένρι Τοϊβόνεν και Σέρτζιο Κρέστο στην Κορσική. Τα αυτοκίνητα ξεπερνούσαν τα 500 άλογα. Πραγματικά ήταν μονοθέσια με οροφή, θα έλεγα, ή μονοθέσια που τρέχουν αντίθετα πίστες σε δρόμους που είχαν γκρεμούς, δέντρα, βράχους. Μια εποχή χρυσή για τα ράλι, με πολύ θέαμα. Και στη συνέχεια, μετά από αυτά τα αυτοκίνητα, ήρθε το Group Alpha και η παντοκρατορία της Lancia με τις Delta. Well, of course, I won all my championship with the Lancia Delta. But I mean, the Delta S4 that I finished second overall in 86 in the Acropolis. Of course, it's my favorite because it's the much more powerful rally car I've never driven. That's why it's in my heart. As you can see in this show, in this exhibition, we have the story of rallies, of 60 years of rallies. I would like to be back in each one of these cars. Από αυτή την ταπεινή σχεδιαστικά Lancia Delta ξεκίνησε ο θρύλος με τις Delta Integrale. Καταρχάς ήταν τα Group B, Delta S4 και μετά η Integrale καταλήγοντας στην Deltona και σιγά σιγά η Lancia να περάσει στην ιστορία. Και ενώ οι επισκέπτες έκαναν ένα νοερό ταξίδι στο χρόνο, θαυμάζοντας τις υπέροχες αγωνιστικές δημιουργίες που εκτίθενται εδώ, την ίδια ώρα, στον προάβλιο χώρο, οδηγεί κάθε ηλικίας αποζημίωναν τους επισκέπτες με drift. Drift, καμένο λάστιχο και πολύ θέαμα. Έχω μία ακόμη ερώτηση για τον Μίκη, να μας πει πώς φαντάζεται το μέλλον για το Rally Meeting. We are in the third edition of a Rally Meeting. It started like 3 years ago in the winter time for rally fans and teams. And every year has been growing up. Also last year we had the problem of the COVID-19, but we did the fair in the same time. So at the end, I think that this one, the third edition, is the really first edition of Rally Meeting. It's a fair of motorsport, not only for rally, because we have many brands also, like Ferrari, Lamborghini, Dallara. Our goal is to improve the passion for motorsport. Now that the society is going in the direction of electrification of the cars, but I think that the future is also for thermic engines.
and rally sport and motorsport will be always with thermic engine. Maybe there will be in the future a championship for rally with electric car, but the passion for rally sport is still very alive all around the world, especially in Italy, in Greece. And so this is my help to motorsport to grow up and to stay always in the top level of motorsport. Έχοντας τη θεία τύχη να ζήσω από μέσα εκείνη την υπέροχη εποχή, δίπλα στο Τζίγκερ, με όλες τις εκδόσεις Lancia Delta, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ηλικία των υψηπτών του Rally Meeting. Πολλά νέα παιδιά, αλλά και πιτσιρίκια, που τα συνόδευε ή ο 60 παππούς ή ο 35 μπαμπάς με τη μαμά, που είχαν βγει στα βουνά εκείνη την εποχή για να παρακολουθήσουν αγώνες ράλι. Τα πιτσιρίκια παρατηρούσαν με θαυμασμό τα άψογα συντηρημένα αγωνιστικά αυτοκίνητα εκείνη τη εποχή. Τι διήμερο και αυτό. Ειλικρινά, είχα να βρεθώ περίπου 20 χρόνια με τον Μίκη Μπιαζιόν. Και όταν ανταμώσαμε, ήταν σαν να μην πέρασε μια στιγμή. Χάρηκε, αγκαλιαστήκαμε ο κλασικός, ευγενικός, μικρός στο δέ μας, αλλά τεράστιος οδηγικά, Μίκη Μπιαζιόν. Θυμήθηκε τα ελληνικά του, είπαμε πολλά. Πολλά περισσότερα εκτός κάμερας και αρκετά μπροστά στην κάμερα. Είναι ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, γιατί δεν συναντάς εύκολα τόσο πολλά και καλά συντηρημένα αγωνιστικά αυτοκίνητα που εκπροσωπούν και εκφράζουν μεγάλη περίοδο των αγώνων. Μια περίοδο που δεν υπήρχε τόσο πολύ ενημέρωση από τα social media, δεν υπήρχαν τόσο πολύ τηλεοράσεις και ο κόσμος έβγαινε στα βουνά. Έβγαινε στα βουνά για να δει θέαμα, να ακούσει ήχο από μαγικούς κινητήρες και από εκεί και πέρα σε μικρά ταβερνάκια ή σε μπαρ οι ιστορίες έπαιρναν δρόμο. Ομολογουμένως έφυγα αρκετά στεναχωρημένος και με το γεγονός που αντιμετωπίζει υγείας ο Τισιάνο Σιβιέρο, ο φίλτατος και συνοδηγός του Μίκη όλη την καριέρα του. Εύχομαι να επανέλθει σύντομα, γιατί η γλυκιά φυσιογνωμία του και το χαμόγελό του είναι μοναδικά. Τισιάνο, σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Πιστεύω και έχουμε να επιστρέψουμε πάλι του χρόνου να είμαστε καλά. Στο Rally Meeting που διοργανώνει ο Μίκη Μπιαζιόν έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει ποιότητα και έχει αυτό το μοναδικό ήθος αυτού του ταπεινού ανθρώπου. Ο Μίκη είναι ένας και μοναδικός στην καρδιά μας. Okay, Μίκη. Grazie. Τι κάνεις. Παιδιά, τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ciao, grazie, okay. Μίκη. Ciao. Grazie. Thank you very much. You're welcome. You're a good friend of mine. Σήμερα, ο οδηγός ενός επαγγελματικού οχήματος μπορεί να είναι ντυμένος έτσι. Σαν στέλεχος γραφείου. Πλέον κινείται, εργάζεται και αποδίδει σε ένα περιβάλλον πιο ποιοτικό, πιο φιλικό και πιο ασφαλές. Και έχουμε το αμυγός ηλεκτρικό BYD. ETP3 Panel Van, το οποίο έχει τη βάση της ανάπτυξής του στα επιβατικά αυτοκίνητα. Ούτως ώστε τα στελέχη γραφείου, καλή ώρα, οι οδηγοί να αισθάνονται σαν να είναι σε ένα αυτό που λέμε για ταχύ αυτοκίνητο. Και οι απαιτήσεις της εποχής που μας έχουν οδηγήσει. Μας έχουν οδηγήσει στο γεγονός ότι πια τα θέλουμε σε εισαγωγικά όλα στην πόρτα μας. Μετά την πανδημία που υπήρξε τεράστια αύξηση των παραδόσεων και έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη των panel van να μεταφέρουν τα αγαθά στην πόρτα μας. Και όχι μόνο για απλούς κατοίκους που παραγγέλνουν διάφορα πράγματα, για επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, παραδόσεις αντικειμένων, εταιρείες courier, κηπευτικά, pet shop. Θέλω να σκεφτείς κι άλλα, δεν μου αρκούν αυτά. Η πεμπτουσία της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων ξεκίνησε και έχει τη βάση της για τη λειτουργία μέσα στους αστικούς ιστούς. Φαντάζομαι λοιπόν σε μεγαλοπόλεις τι εξοικονόμηση κάνει ένας οδηγός, διότι σύμφωνα με την BYD, κάποιος μπορεί να προμηθευτεί το αυτοκίνητο αυτό με leasing και το μίσθωμα το οποίο θα πληρώνει ουσιαστικά ισοσκελίζεται με αυτό που θα πλήρωνε σαν έξοδα εάν είχε το ίδιο αυτοκίνητο με κινητήρα diesel. Καταρχήν να πούμε ότι η BYD ξεκίνησε σαν εταιρεία κατασκευής μπαταριών στην Κίνα. Start-up εταιρεία, έτσι. Έτσι πολύ, μπράβο, σημαντικό. Και μετά από κάποια χρόνια, καμιά δεκαετία, μπήκε στον χώρο των αυτοκινήτων. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας από απλά van μεταφοράς όπως αυτό εδώ, μέχρι λεωφορεία.
και φορτηγά και καλύπτει όλη την γκάμα επαγγελματικών οχημάτων. Είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες. Όσον αφορά σκολοσός. Τη χρηματιστηριακή της αξία, σωστά. Σαν αυτοκινητομηχανία. Είναι μαζί με την Tesla και την Toyota. Έχει επενδύσει σε κάτι που εδώ αξίζει να το συζητήσουμε. Οι μπαταρίες τεχνολογίας Blade. Τι είναι, σημαίνει Blade? Λεπίδα. Λεπίδα. Τα στοιχεία δεν έχουν το κλασικό μέγεθος, αλλά είναι μακρόστενα, σαν λεπίδες δηλαδή. Κερδίζουν βάρος, κερδίζουν χώρο και το πιο σημαντικό σύμφωνα με την BYD είναι ότι έχουν σταθερή θερμική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν υπερθερμαίνονται. Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι σε βάθος χρόνου διατηρούν την ίδια θερμική απόδοση. Αυτή είναι και μια τεχνολογία την οποία θα συναντούμε όλο και περισσότερο. Όλα ξεκινούν από μια ιδέα, Θωμά μου. Άμα έχεις την ιδέα και το όραμα, βλέπεις που φτάνεις. Και όταν έχεις επαγγελματικό όχημα, τι σε ενδιαφέρει κυρίως? Χωρητικό. Τι απόσταση μπορείς να κάνεις, Θωμά? Ναι, έχεις δίκιο. Και η χωρητικότητα. Εγώ τη βλέπω τη χωρητικότητα μέσα από το γεγονός το εξής, ότι αυτό το όχημα, ας πούμε, το χρησιμοποιούν κάβες, το χρησιμοποιούν φαρμακοποθήκες, σούπερ μάρκετ. Όχι πάλι. Κρεοπολία. Πες μου χωρητικότητα. Βαν 2,4 τόνων. Ωραία. Με ωφέλιμο φορτίο 780 κιλά. Η αυτονομία του λοιπόν είναι είτε σε αστικό περιβάλλον 275 χιλιόμετρα, είτε συνδυαστικά, άμα βγεις και λίγο εκτός πόλης, 233 χιλιόμετρα. Καλύπτω όλες τις ανάγκες διανομών μίας ημέρας, οκταώρου και πλέον βέβαια. Ανοίγουν δύο πλαϊνές πόρτες. Τρίτη πόρτα ανοίγει ένας τεράστιος χώρος φόρτωσης, εργονομικός. Δεν μετράει μόνο το πόσα λίτρα είναι ή τι χωρητικότητα υπάρχει. Εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος δέχεται ενέργεια από ένα σύστημα μπαταριών τύπου Blade. Όχι, πάρει για το Blade, πάμε παρακάτω, το είπαμε. Ωραία, το Blade. Ωραία. Κινητήρας 136 ύπων και μπαταρία τύπου Blade, λεπτό θα σου πω, 44,9 κιλοβατόρων. Φορτίζεις σε ταχυφορτιστή από το 20% μέχρι το 100% περίπου μισή ώρα. Ένα χαρακτηριστικό όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γενικότερα της ηλεκτροκίνησης, είναι οι τεχνολογίες ανάκτησης ενέργειας. Προφανώς και το BYD ETP3 διαθέτει τέτοιο σύστημα. Όταν η αυτονομία της μπαταρίας πέσει κάτω από 90%, ναι, αρχίζει και λειτουργεί το one pedal που λέμε, δηλαδή με ένα πεντάλ. Μόλις παίρνουμε δηλαδή το πόδι από τον γκάζι, δεν χρειάζεται να φερνάρουμε. Το έχω νιώσει αυτό. Αυτό το πράγμα αρχίζει πώς είναι, να φορτίζει. Και έχεις και όλες τις ανέσεις. Θερμαινόμενα καθίσματα, συνδεσιμότητα, infotainment, ψηφιακή οθόνη. Αφής, έγχρωμη. Υπάρχουν λειτουργίες που μπορείς να τις χειριστείς από το τιμόνι. Και τι χρειάζεται ενώ ένας επαγγελματίας, πες μου. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε πει όλα τα βασικά. Όχι, αύριο το πρωί. Περίμενε. Βρίσκουμε έναν οδηγό. Ωραία. Σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Ωραία! Σε ένα τέτοιο όχημα μεταφοράς. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάει όταν μπει μέσα ο οδηγός? Κοιτάει μόλις η θέση για τον καφέ είναι. Πού θα βάλω τον καφέ? Μπορεί να του δώσει το λουλούδι 200 air condition. Αγγελάκια να βγαίνουν πάνω και να παίζουν συναυλίες. Και έχω να βάλω τον καφέ, σου λέει. Έχει. Ένα εδώ και ένα εκεί. Έχει, δεν υπάρχει. Και τέλος. Και μιλώντας για την BYD, ξεκίνησε το 1995. Αυτή τη στιγμή διαθέτει φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Όλα ηλεκτροκίνητα και υβριδικά βέβαια σε όλη την Ευρώπη. Το 2022 έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου πωλήσεων οχημάτων. Τώρα που το λέμε, πέρασε κατά το μυαλό μου. Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο όχημα? Φαρμακαποθήκες, σούπερ μάρκετ, κάβες, κρεοπολία, υδραυλική, μηχανική αυτοκινήτων, σέρβις, διανομές, εταιρείες, courier και κάτι τελευταίο. Α, ναι, σε παρακαλώ, γιατί αυτό το τελευταίο το ήθελα. Μπράβο. Η BYD είναι ο μόνος κατασκευαστής ο οποίος κατασκευάζει όλα τα εξαρτήματα από την αρχή μέχρι το τέλος, ναι, μόνη της. Δεν παίρνει δηλαδή συστήματα κίνησης, συστήματα ενέργειας. Όλα. Θα καταλάβει ο κόσμος. Όλα. Τα έξω, τα μέσα, τα πάνω, λοιπόν, τα κάτω. Και να ξέρεις το εξής. Εμφανίζεσαι στην BYD, ναι, και λες θέλω ένα όχημα μεταφοράς αγαθών. Ναι. Ένα panel van. Φτάνεις λοιπόν και βλέπεις το ETP3. Πού θα το χρησιμοποιήσεις? Φαρμακαποθήκες, κάβες, pet shop, αγαθά, γενικά αγαθά, σούπερ μάρκετ. Ειδικά αγαθά. Υδραυλικός μπορεί να το χρησιμοποιήσει, οι αρχιτέκτονες για να έχουν μέσα τα τρίγωνα και τα διάφορα που κουβαλάνε. Γιατί σχεδιάζεις και εγκινήσει. Agriculture. Από την πείρα μου ως σεφ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά δεν γίνεται. Αυτό που γίνεται όμως είναι να οδηγείς με ασφάλεια. Μπες στο traction.gr και δεν θα σπάσεις ούτε τσόφλι. Traction.gr, νέα για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Πού είναι? Ορίστε. Έλα τώρα. Hello, sir. Hello, madam. Hello. Welcome.
Σε ένα ειδηλιακό τοπίο έχουμε το Audi Q2. Με χαρακτήρα, με στυλ που σε προκαλεί. Έλα μάνα, πάμε τη ρήμα. Compact διαστάσεις. Ωραία. Ένα compact SUV. Σωστά. Βγήκε. Και πάνω απ' όλα, αποπνέει φρεσκάδα. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Τι εννοείς? Μόλις το πήρα και βιδώσαν πινακίδες. 16 χιλιόμετρα έχει. Καινούριο σου λέω. Okay. Φρεσκότατο, φύγαμε. Πού είναι? Ορίστε. Περίμενε, έλα τώρα. Παιδί μου, μόλις το πήρα σου λέω. Του κουτιού. Του κουτιού. Ολόφρεσκο. Σχεδιαστικά το Q2 υιοθετεί την φιλοσοφία της Audi που χρησιμοποιεί για όλα τα μοντέλα της σειράς Q. Έχουμε πολυγωνικά μοτίβα. Ισχύει. Έχουμε την πολύ χαρακτηριστική οκτάγωνη single frame μάσκα. Μπροστά, σωστά. Μεγάλους γωνιακούς διαχύτες. Πάρα πολύ ευρύ χώρο, αλλά είναι και ευέλικτο γιατί είναι compact και ο χώρος αποσκευών ξεκινάει από 405 λίτρα και αν ρίξουμε τα καθίσματα φτάνει τα 1050 λίτρα. Όλη την άνεση που θέλουμε σε συμπυγιασμένες... Σε compact διαστάσεις. Αυτό είναι και το μαγικό στο Audi Q2, ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις εύκολα στην καθημερινότητα για καθημερινή χρήση, ενώ δεν θα πει όχι και σε περιπέτειες. Υπάρχουν είτε προστιοκίνητες εκδόσεις, είτε quattro τετρακίνητες με τη γνωστή ιστορία που έχει Audi με το Quattro. Compact λοιπόν διαστάσεις. Το μήκος του είναι μόλις 4,2 μέτρα και το μεταξόνιο 2,6 μέτρα. Άρα μικρό μήκος γενικά 4,2 μέτρα ευέλικτο. Ωστόσο ευρύ χώρο. Μεγάλο μεταξόνιο ακριβώς 2,6 μέτρα. Άρα μεταξόνιο έχουμε πει ότι είναι η απόσταση ανάμεσα στο μπρος και στον πίσω άξονα. Άρα όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση, τόσο πιο πολύ χώρο έχουν οι επιβάτες. Επομένως για το μήκος του μόλις 4,2 μέτρα έχει μακρύ μεταξόνιο. Από την βασική του έκδοση φώτα LED, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, αισθητήρες στάθμευσης, σύστημα infotainment με οθόνη 8,3 inch, η οποία ελέγχεται από το περιστροφικό διακόπτη που βρίσκεται πίσω από το levier, και Audi Smartphone Interface για σύνδεση των εφαρμογών του κινητού στο αυτοκίνητο. Και ψηφιακός πίνακας οργάνων. Τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις σε επίπεδο κινητήρων, δύο βενζίνης, 30 TFSI με 110 ύπους, 1000 κινητήρας turbo με εξάρι χειροκίνητο κυβότιο, μετά έκδοση βενζίνης 35 TFSI, 1500 κυβικά turbo και πάλι με 150 ύπους S-Tronic με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη εδώ, 6 σχέσεων, και δύο εκδόσεις πετρελαίου με δίλητρο κινητήρα, έκδοση 30 TDI με 116 ύπους μπροστοκίνητο και αυτόματο κυβότιο S-Tronic, και η κορυφαία 35 TDI, τετρακίνηση, quattro, 150 ύπους, φυσικά αυτόματο κυβότιο S-Tronic. Από πλευράς ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, τα συστήματα είναι άπειρα. Έχουμε λοιπόν την Umbrella Drive Assist, πακέτο πλοήγησης, Audi Virtual Cockpit, υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας μέσω κάμερας, Cruise Control και το προσαρμοζόμενο Cruise Assist που βασίζεται σε αυτό. Ενεργό Cruise Control που δουλεύει μέχρι τα 210 χιλιόμετρα. Σωστά. Το οποίο είτε επιβραδύνει είτε επιταχύνει ανάλογα με το πώς πρέπει να βοηθήσει τον οδηγό. Το πακέτο υποβοήθησης ασφαλείας περιλαμβάνει Audi Presence Basic, Audi Side Assist και πίσω Cross Traffic Assist. Το Presence, όπου αισθητήρες παρακολουθούν την κίνηση και σε περίπτωση που βρεθεί πεζός, ποδηλάτης ή κάποιο άλλο όχημα που υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγκρουση, το Q2 είτε αποφεύγει τη σύγκρουση είτε επιβραδύνει πολύ ώστε να μειώσει τη σοβαρότητα. Ακριβώς, των συνέπειων. Σύγκρουσης. Γιατί όπως έχουμε πει, αυτά τα συστήματα βρίσκονται εκεί για μια δύσκολη στιγμή όταν θα κάνουμε κάτι λάθος. Πρέπει πάντα ο οδηγός να έχει την προσοχή του. Φυσικά όταν μιλάμε για Audi δεν μπορούν να λείπουν τα σπορ χαρακτηριστικά, καθώς το Q2 είναι ένα compact sport SUV. Ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στο σπορ χαρακτήρα του μοντέλου είναι το progressive steering. Η σκληρότητα του τιμονιού μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα που κινούμαστε. Άρα λοιπόν όταν βρισκόμαστε μέσα στην πόλη με λίγα χιλιόμετρα, το τιμόνι μαλακώνει πολύ για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα ελιγμούς, παρκαρίσματα κτλ. Ενώ όσο ανεβάζουμε ταχύτητα, το τιμόνι σκληραίνει ώστε να δίνει την απόλυτη πληροφόρηση στον οδηγό. Σπορ χαρακτηριστικά και στο εσωτερικό, μια λωρίδα που θυμίζει κάτι μεταξύ αλουμινίου και ανθρακονήματος, στρογγυλή αραγωγία τον κλιματισμό, τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι με όλες τις λειτουργίες να ελέγχονται από εδώ μέσα των διακοπτών δεξιά και αριστερά. Για ακόμα πιο σπορ χαρακτηριστικά υπάρχει και το πακέτο Dynamic με χαμηλότερες αναρτήσεις κατά 10 χιλιοστά, κόκκινες δαγκάνες στα φρένα και κάποια ακόμα στοιχεία που δίνουν ένα έτσι πιο σπορ χαρακτήρα στο αυτοκίνητο, και καλά φυσικά και κορυφαία έκδοση SQ2.
τετρακίνητη. Τρία επίπεδα εξοπλισμού, Comfort, Advanced και S-Line. Και η τιμή του Audi Q2 ξεκινάει από 26.500 ευρώ. Για την έκδοση 30 TFSI με το 1000 κινητήρα και τους 110 ύπους. Hello, sir. Hello, madam. Hello, hello. He locked the doors. Welcome to the nice new to meet you. Mercedes eVito Tourer. Yes, we know, Tourer, yes. Electric van. We understand Greek. Μπορώ να μιλήσω ελληνικά? Ναι, yes, ναι, μιλά, but... μιλά, παιδί μου. I will translate you. Είστε Ελληνοαμερικανοί? Yes, we are from... Second generation. Να σας πω λίγο για το Mercedes eVito Tourer. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί έτσι ξανά σε ένα πολυτελές ηλεκτρικό van. Τα e-van στις Mercedes διακρίνονται για την πρακτικότητά τους, ενώ παράλληλα είναι ασφαλή και αξιόπιστα όπως όλα τα υπόλοιπα yes. Mercedes, με τη γνωστή ποιότητα. Ποιότητα, ναι. Φαίνεται άνεση. The safety, you feel ωραία. Με την εφαρμογή Mercedes-Benz Electric Ready μπορείτε να μάθετε για οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Mercedes αν καλύπτει τις ανάγκες σας. Δηλαδή, μέσα στην εφαρμογή τοποθετείς τις καθημερινές σου διαδρομές, όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητά σου και βλέπεις αν το όχημα ηλεκτρικό της Mercedes μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Τι κάνει δηλαδή, άμα εγώ θέλω την ανάγκη μου? Λες ότι εγώ κάνω αυτά τα χιλιόμετρα και αυτές τις διαδρομές και σου δίνει ποιο είναι το κατάλληλο ηλεκτρικό Mercedes για σένα. Πού απευθύνονται εδώ στην Ελλάδα? Απευθύνονται σε διάφορες κατηγορίες. Επαγγελματιών. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως στην Ελλάδα για επαγγελματίες. Εταιρείες transfer με οδηγό καλή ώρα. Σε ξενοδοχεία που θέλουν να μετακινήσουν με πολυτέλεια τους πελάτες τους. Family. How do you say in Greek? Πολύτεκνη. Yeah. Να σας πω και μια αγγλική λέξη για μια κατηγορία που ήρθε ακόμα. Σε tour operators. Exactly. Και φυσικά σε εταιρείες που θέλουν να αλλάξουν το προφίλ τους. Θέλουν να έχουν ένα πιο οικολογικό προφίλ. Εσείς στην Αμερική τα προσέχετε πολύ αυτά. Τώρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είμαστε αρκετά ευαίσθητοι με το περιβάλλον. Επομένως, εταιρείες που θέλουν να αλλάξουν το προφίλ τους, έχει μεγάλο νόημα να γυρίσουν σε ηλεκτρικά van Mercedes. Exactly. Νομίζω στην Αμερική υπάρχουν πολυθέσια ταξί, έτσι, 9 θέσια όπως είναι αυτό. Σε κάποιες περιφέρειες της Ελλάδας που επιτρέπονται σε ένα βαθμό κάποια πολυθέσια ταξί και για εκεί είναι, έχει ενδιαφέρον. Mr. Manos, τι μοντέλο? Mercedes-Benz eVito Tourer. Βγαίνει και σε δύο διαφορετικά μήκη αμαξώματος, long και extra long. Premium, VIP όχημα, μέχρι και 9 θέσιο, όπως αυτό που έχω εγώ σήμερα. Ο κινητήρας είναι powerful, δυνατός. Yes. 204 ύπους αποδίδει και η κίνηση είναι front wheel drive, στους εμπρόστροχους. Ποια μέχρι πού πάει? Έχει μπαταρία 90 κιλοβατορών, μεγάλη μπαταρία που του δίνει αυτονομία περισσότερα από 360 χιλιόμετρα για τα ακρίβεια. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε είναι κατάλληλο για μετακινήσει και μέσα στην πόλη και εκτός και ειδικά για τα ελληνικά νησιά τα οποία έχουν πιο περιορισμένο οδικό δίκτυο. Yes. Καταλαβαίνετε ότι είναι ιδανικό για VIP transfer, για ξενοδοχεία και για όλες αυτές τις κατηγορίες που είπαμε. Πόση ώρα charge the να φορτίσει? Charge time. Από το 10 έως το 80% σε ταχυφορτιστή περίπου 40 λεπτά. Only 40 Fast minutes. Enough. I thought that the vans need more time. Όχι, όχι. Και το ένα άλλο που θέλω να σας δείξω, βλέπετε εδώ τα paddles. Paddles πίσω από το τιμόνι. Yes, I love the paddles. Για να αλλάξουμε το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας. Το πιο καλό δεν σας το είπα. Δεν πατάει φρένο τώρα εσύ? Όχι. The car did. Έντονη ανάκτηση, άρα και φρενάρω και φορτίζω την μπαταρία. Άλλη μια λειτουργία, D-Auto. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ βολικό. Διαβάζει με τα ραντάρ που έχει το αυτοκίνητο την απόσταση με τα προπορευόμενα οχήματα, τα σήματα με τα όρια ταχύτητας και όλα αυτά και προσαρμόζει μόνο του την ανάκτηση. That's very smart. I'm impressed. Επίσης, φυσικά μπροστά, infotainment, έχει κάποια πλήκτρα. Yeah. Αλλά δουλεύει και με την αφή. Smartphone, Bluetooth και αυτόματος κλιματισμός. This is the premium VIP. Exactly. Yes, but That's I true. Know that there is the A luxury, super! More luxury and super VIP? Yes. Mercedes-Benz EQV. Wow. Congratulations. Yes. Αυτό το έχετε στο Αμερικά ή το έχουμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Absolutely, in Boston. Και Ελλάδα. Υπάρχει και στην Ελλάδα. Of course. I know because we have a company. Suddenly bus, van, you have a transfer company, big company? Yes. Wow. Big, huge. Wow. We transfer a lot of people. Θες να δεις το luxury super VIP? Το EQV? Yeah!
Do you see the difference? Wow. Νιώθεις διαφορά εσύ? Οθόνη εδώ για τον κλιματισμό στις πίσω θέσεις. Αυτό είναι η ηλεκτρική V-Class. Αν το δεις εδώ πέρα όλο μέσα εδώ EQV είναι... EQV το μοντέλο. EQV είναι Super VIP, Luxury. Έχει το σύστημα το γνωστό που έχει αναπτύξει η Mercedes εδώ και χρόνια, το MBUX. Δέχεται φωνητικές εντολές. Που το έχεις όλα επικοινωνίες... τα Βεβαίως, βεβαίως. Wow. Άνεση, είναι μέχρι 8 θέσεις. Μπορούμε να διαμορφώσουμε τα καθίσματα, να γυρίσουν μπρος πίσω, να κοιτάς το αμόρι σου, την παρέα σου. Υπάρχει κουμπάκι το οποίο το πατάς και ανοίγει η πόρτα η σειρωμένη, το πατάς και κλείνει. It's automatically. Automatically. Μπορώ να το δοκιμάσω. Βεβαίως, βεβαίως. Για προσπάθησε. Proceed, please. Όντως. Πάμε τώρα και μια βόλτα να δεις τι γίνεται στον δρόμο. Η άνεση, αυτό το luxury επίπεδο, γι' αυτό και έχει εξοπλίσει ένα σωρό συστήματα ασφαλείας. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο έχει εστιάσει και στον τομέα των αναρτήσεων αυτό εδώ, είναι για να μεταφέρει την ηρεμία και την ξεκούραση στους ανθρώπους πίσω. Είναι ακόμα πιο quiet, πιο ήσυχο. Αυτό, και αυτό, εκεί αποσκοπεί. Και αυτό που είπατε, κύριε Θωμά, μπροστά, όλο το ταμπλό με το MBUX, με το touchpad μπροστά, είναι ακριβώς όπως τα επιβατικά Mercedes. Να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι σε περιβάλλον. Ο κινητήρας είναι ακριβώς το ίδιο και σε αυτό εδώ. Εδώ η αυτονομία μάνο είναι έως 346 χιλιόμετρα. Με το Electric Intelligence μπορείς και προγραμματίζεις τη διαδρομή ενώ είσαι καθοδόν. Επιλέγει τη βέλτιστη διαδρομή ψάχνοντας πού υπάρχουν σταθμοί φόρτισης. Βλέπει που είναι πιο γρήγορη διαδρομή, που θα φορτίσεις πιο γρήγορα και έτσι φτάνεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Καθίσματα, προδιαγραφές υψηλού επίπεδου του οργανισμού AGR βοηθούν σπονδυλική στήλη. Wow. Ως φυγική τα πάκια μας, yeah. Που λέγαμε στο χωριό. I don't have. Άρα η επιβάτης όση ώρα και να είναι μέσα στο αυτοκίνητο, είτε ταξίδι είτε μέσα στην πόλη, είναι ξεκούραση. Yeah. Study, μελέτη για κάθισμα και σώμα, πώς είναι το σωστή θέση. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, αν το ξέρετε, γιατί αυτό ισχύει στην Ελλάδα, κύριε Δωμάηση. Στο EV το Touren έχει 8.000 ευρώ επιδότηση από το πρόγραμμα Moving Electric, κινούμε ηλεκτρικά. Και για το EQV, βεβαίως, επίσης έχεις 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας. Σωστά. Και 4 χρόνια δωρεάν σέρβις. Α, όπως το EV το Touren και στο EQV. Και να σας ρωτήσω κάτι, τώρα ξεκινάω σεζόν, το φθινόπωρο θα τελειώσει. Επειδή έχετε και το EQV, Super VIP, Luxury. Στο Boston, στο Boston. Να έρθω χειμώνα να το βγάλω στο Αμέρικα, θα μην πω. Yes! Τώρα, deal, now. Yes, yes, now deal. Where is the contract? Now with Manos. Manos, να σας βγάλω και μια φωτογραφία εγώ. Yes, please, yes, please. Ναι. Are you compatriots? Yes. Σας ευχαριστώ. Well, we thank you, we thank you. It's my honor. Yeah. Η Michelin είναι γνωστή για τις πιστοποιήσεις στα εστιατόρια. Πόσοι όμως γνωρίζετε ότι υπάρχουν και πιστοποιημένα καταστήματα ελαστικών, τα καταστήματα του δικτύου Via Leader? Τα πιστοποιημένα καταστήματα Michelin είναι απόλυτα συμβατά με τις ποιοτικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την ίδια τη Michelin, τόσο ως προς την τεχνική κατάρτιση, όσο και ως προς την εμπορία των προϊόντων. Το 2022 η Michelin συμπλήρωσε 65 χρόνια διαρκούς παρουσίας στην Ελλάδα. Από το 1957 προσφέρει βιώσιμες λύσεις κινητικότητας στη χώρα, ποιοτικά ελαστικά και μοναδικές γαστρονομικές και ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσα από τον οδηγό Michelin. Στην Ελλάδα, η Michelin συνεργάζεται απευθείας με περισσότερους από 420 μεταπολιτές ελαστικών, υποστηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν. Η εταιρεία αναπτύσσεται μαζί τους για να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα τεχνολογίας αιχμής και μέγιστης ασφάλειας. Δέσμευση των ανθρώπων του δικτύου καταστημάτων Via Leader είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υψηλού επίπεδου υπηρεσιών στους οδηγούς οχημάτων. We'll be right back.